Σήμερα θα συζητήσουμε για τον καθαρισμό του προσώπου. Για ένα από τα βασικότερα κομμάτια της υγιεινής του δέρματός μας, έτσι, είτε είναι στο σπίτι είτε είναι στο Ινστιτούτο. Σε έναν καθαρισμό δύο ώρων αναρωτιέται κανείς τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτός. Μπορεί να φαίνεται πολύ ως χρόνος των δύο ώρων, αλλά πίστεψέ με... Και εξαιρετικά ευχάριστος αν τραφεί κανένας το περνάει χωρίς να το καταλάβει κάποιος, έτσι, γιατί ξεκινάει με τον ντεμακιγιάζ, γίνεται ένα ωραίο peeling στο πρόσωπο, γίνεται ο καθαρισμός των φρυδιών που είναι η κορνίζα των ματιών μας, έχει την εξαγωγή του σμίγματος, γιατί μόνο αυτός ο καθαρισμός μπορεί να έχει ένα πρόσωπο καθαρό, να φύγουν τα μαύρα στίγματα και να καθαρίσει. Το μασάζ, η μασκούλα, υδατώσεις, αντιγυραντικές φροντίδες, συσφυκτικές. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις περιποίησεις αν δεν έχει προηγηθεί ένας καλός καθαρισμός στο πρόσωπο. Πάρα πολύ σωστά. Στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησης που μπορούν να αλλάζουν, αλλά υπάρχουν όμως πάντοτε τρεις βασικοί κανόνες. Ακριβώς. Αυτή είναι σταθερή και απαράβατη σε όλη τη διάρκεια των χρόνων, ανεξάρτητα από την ηλικία και ανεξάρτητα από τον τύπο του δέρματος. Αυτές είναι και οι συνήθειες που εφαρμόζουν οι Γαλλίδες, Μαρία μου, και αναφερόμαστε στις Γαλλίδες γιατί αυτές προσπαθούν πάντοτε με απλές και αποτελεσματικές κινήσεις να έχουν μια λαμπερή επιδερμίδα. Και αυτές οι βασικοί κανόνες λοιπόν είναι ο καθαρισμός, η ενυδάτωση και η προστασία του δέρματός μας. Μάλιστα, να ξεκινήσουμε με τον καθαρισμό στο σπίτι. Πρέπει να γίνεται πρωί και βράδυ? Η αλήθεια είναι ότι οι γνώμες στιχάζονται. Άλλοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνεται πρωί και βράδυ, άλλοι ότι ένας καλός καθαρισμός το βράδυ είναι αρκετός. Εγώ θα συμφωνήσω με το δεύτερο, ότι ένας καλός καθαρισμός σχολαστικός το βράδυ είναι απαραίτητος. Το πρωί θα μπορούσαμε να βάλουμε μία λοσιόν τονωτική και να βάλουμε τα προϊόντα προστασίας μας. Μάλιστα. Σχολαστικός καθαρισμός σημαίνει να δώσουμε χρόνο στα καθαριστικά προϊόντα να δράσουν, ιδιαίτερα αν φοράμε βαρύ μακιγιάζ. Σήμερα όλες οι γυναίκες βάφονται κάθε ηλικία. Δεν θα πρέπει να έχουμε όμως υπερβολές. Πολλές φορές ακούω κάποιες φίλες που λέει χρησιμοποιώ το γαλάκτωμα, μετά βάζω και το καθαριστικό αφρό. Αυτά είναι δύο προϊόντα που κάνουν την ίδια δουλειά. Η υπερβολή δεν μας βοηθάει, οδηγεί στην αφυδάτωση του δέρματος. Και θα πρέπει να έχουμε και προσοχή και στην απολέπιση, δηλαδή. Η τακτική απολέπιση, δηλαδή 2 και 3 φορές την εβδομάδα, μπορεί να μας οδηγήσει και στην αφυδάτωση του δέρματος, που δεν το θέλουμε, γιατί η αφυδάτωση οδηγεί στη γύρανση. Ναι. Ο καθαρισμός στο Ινστιτούτο τώρα, πρέπει να γίνεται μόνο το χειμώνα? Όχι, ο καθαρισμός στο Ινστιτούτο είναι μια βασική περιποίηση, προηγείται κάθε άλλης φροντίδας και θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σε ένα δέρμα που δεν έχει προβλήματα 3 με 4 φορές το χρόνο. Δηλαδή κάθε αλλαγή εποχής είναι καλό να κάνουμε ένα καθαρισμό προσώπου. Άρα δεν έχει σχέση με την ηλιοφάνεια, λέτε? Όχι, δεν έχει ούτε σχέση με την ηλιοφάνεια. Έχει σχέση με το να αισθανθούμε το πρόσωπό μας καθαρό, να ξεμπουκώσει και να μπορεί να δεχθεί τα προϊόντα που θα του φορέσουμε. Ναι, σωστό αυτό. Ο καθαρισμός προσώπου μπορεί να δημιουργήσει ερεθισμούς, μολύνσεις? Η αλήθεια είναι ότι όταν γίνεται από ένα εκπαιδευμένο αισθητικό που εφαρμόζει σωστά τα πρωτόκολλα και τηρεί όλες τις συνθήκες υγιεινής και αντισηψίας, ακόμη και ένα δέρμα που έχει προβλήματα, ένα ακνεϊκό δέρμα, θα φύγει από το Ινστιτούτο με ένα δέρμα καθαρό. Λέγαμε για το ακνεϊκό πρόσωπο ότι θα φύγει με λιγότερο ερεθισμό, όσο μάλλον ένα πρόσωπο που δεν έχει και προβλήματα, δεν θα έχει καμία συνέπεια. Ακριβώς. Πολλές φορές αναρωτιούνται και λένε «Μα θα είμαι ερεθισμένη». Όχι, δεν θα είναι ερεθισμένη. Ένα πρόσωπο που δεν έχει προβλήματα, μάλιστα κάνουμε και ένα ελαφρύ μακιγιάζ να φύγει περιποιημένη. Και βαμμένη. Λοιπόν, ο καθαρισμός του προσώπου γίνεται μόνο με μηχανήματα, έτσι, τα τελευταία χρόνια? Τα τελευταία χρόνια, Μαρία μου, επικρατεί μια τάση να καθορίζουν και να λένε «Κάνουμε καθαρισμό με μηχάνημα μικροδερμοαπόψησης ή υπέρηχου». Αλλά αυτό είναι ένα λάθος. Η εξαγωγή του σμίγματος δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνο με τον κλασικό καθαρισμό με τον ατμό. Η μικροδερμοαπόξηση είναι μια πολύ ωραία περιποίηση αντιγύρανσης. Είναι κρίμα να την, να την καίμε και να λέμε ότι έκανα καθαρισμό μικροδερμοαπόξηση. Δεν έχουν φύγει τα μαύρα στίγματα με τη μικροδερμοαπόξηση. Το ίδιο και ο υπέρηχος. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνεται σε καθαρό δέρμα. Ακριβώς, πρέπει να γίνεται σε καθαρό δέρμα. Ο υπέρηχος είναι επίσης μια θαυμάσια περιποίηση που μπορεί να συντηρήσει το αποτέλεσμα ενός καθαρισμού, αλλά δεν αντικαθιστά τον κλασικό καθαρισμό. Μάλιστα. Είναι μια περιποίηση που μπορεί να γίνει φλας, να φανεί το δέρμα μας καθαρό και λαμπερό κάποια στιγμή που θέλουμε να έχουμε μια έξοδο και θέλουμε να φανεί. Πάμε στον άλλο κανόνα, την ενυδάτωση.
Ενυδάτωση, πολλές φορές λένε ότι εγώ έχω ένα λιπαρό δέρμα και δεν χρειάζομαι ενυδατική. Αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί χρειάζονται και τα λιπαρά και τα ξηρά δέρματα ενυδάτωση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι το σώμα μας αποτελείται από 70% από υγρασία, που είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των οργάνων μας και την ανανέωση των κυττάρων μας. Άρα, το πίνουμε, το τρώμε και το εφαρμόζουμε, όπως λέμε πάντοτε, γιατί δεν θέλουμε να αφυδατωθεί επουβενή η επιδερμίδα μας, δηλαδή να είναι ενυδατωμένη και από μέσα και από έξω. Η αφυδάτωση σημαίνει γύρανση. Ακριβώς. Καλό λοιπόν είναι να αρκεστούμε... Όχι μόνο σε μία ενυδατική κρέμα, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και μία μάσκα. Έτσι. Μία φορά την εβδομάδα ενυδατική. Ωραία. Παρατηρήσαμε εντονότατο ήλιο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Είμαστε μία αντιλιακή πρέπει. Τη χρειαζόμαστε όχι μόνο το καλοκαίρι. Είμαστε σε μία χώρα που έχει έντονη ηλιοφάνεια και σχεδόν όλο τον χρόνο χρειαζόμαστε η ενυδατική μας να έχει και προστασία αντιλιακή. Mm-hmm. Ακόμη και τους μήνες που δεν έχει ηλιοφάνεια, αυτό το, να το λέμε. Ναι, 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 ότι φοράω αντιλιακή και μου ερεθίζει τα μάτια. Αυτό ήθελα να πω, τα μάτια είναι αυτά τα οποία ερεθίζονται πολύ από την αντιλιακή. Τρέχουν δάκρυα, θολώνει η Δεν πρέπει να έρχεται πολύ κοντά στα μάτια μας η κρέμα του προσώπου. Δηλαδή, ναι, στα μάτια πρέπει να φοράμε μία κρέμα που είναι μόνο για την περιοχή των ματιών. Mm-hmm. Η οποία είναι οφθαλμολογικά ελεγχμένη. Σωστά. Και δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Και πολλές φορές λένε ότι κάνω μακιγιάζ και δεν μπορώ να βάλω την αντιλιακή. Τώρα πια η υφές και η τεχνολογία έχει προχωρήσει και είναι τόσο λεπτές οι υφές από τις αντιλιακές που πραγματικά μπορείς να την βάλεις και την αντιλιακή σου και να κάνεις μακιγιάζ. Και τα make-up πια έχουν SPF αρκετό για να σε καλύψουν μέσα στην πόλη. Δεν χρειάζεται. Σωστά. Κυρία Σταβανίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάντοτε έρχεστε γεμάτη αγάπη, ενδιαφέρον, νιάξιμο για τις τηλεθεάτριες εδώ της εκπομπής «Η Ζωή το Σαββατοκύριακο». Φυσικά πάντα με δώρα στα χέρια.